Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, και στον Εύρο. Μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και είναι η εικόνα που παίρνουμε τώρα απευθείας. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει μια πολύ δυνατή αναζωπήρωση, Αναστασία Αργυριάδου. Μίνα, μιλάμε για ένα νέο μέτωπο. Είναι το μέτωπο μεταξύ των χωριών Μέλια και Κύλα, στο νότιο Εύρο. Για το συγκεκριμένο μέτωπο ήρθε μήνυμα 112 στους κατοίκους στις 2 το μεσημέρι για να εκεναούσουν τους Αναστασία, δηλαδή είναι καινούργια, φωτιά, δηλαδή αυτή, είναι καινούργια φωτιά. Είναι ένα καινούριο μέτωπο. Βλέπετε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πολύ κοντά αυτή τη στιγμή στις φλόγες. Βλέπετε ότι έχουμε κοντά και κατοικίες και σπίτια. Η κατάσταση άρχισε να γίνεται πολύ επικίνδυνη. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα πετούσαν ένα αέρια μέσα. Τώρα όμως δεν βλέπουμε να πετούν ένα αέρια μέσα. Και ξαφνικά οι φλόγες άρχισαν να φουντώνουν. Βλέπετε τις πυρηνικές γλώσσες, βλέπετε τον καπνό. Αυτή η φωτιά είναι ακριβώς πάνω από το χωριό Κύλα. Και κινδυνεύει και το χωριό Μέλια, εκεί όπου πριν από λίγο υπήρξε ένας συντονισμός των κατοίκων και των τοπικών φορέων. Απομακρύνθηκαν οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά και έμειναν όλοι οι υπόλοιποι για να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν το χωριό τους. Έχουμε κοντά μας όμως και έναν από τους ανθρώπους που συντονίζει όλη αυτή την κατάσταση, τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Κολυγιώνη. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η κατάσταση γίνεται πολύ επικίνδυνη ξαφνικά στα Κύλα. Τέσσερις μέρες την ίδια δυσκολία αντιμετωπίζουμε ώρα με την ώρα όταν φυσάει πολύ. Είναι όμως ένα νέο μέτωπο. Ήταν ένα μέτωπο το οποίο ήρθε από τη Δαδιά, το οποίο όλη τη νύχτα μπορέσαμε σε λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από εδώ να σταματήσουμε ούτως ώστε να μην προχωρήσει στη Μελία. Δυστυχώς μας ήρθε ένα άλλο κύμα ανατολικά των Κύλων με την παρέμβαση των εναέριων μέσων και της αστυνομίας, πυροσβεστικής. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ότι ο οικισμός, αν και τον εκενώσαμε, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και θα μείνουμε εδώ όλη νύχτα να περιφρουρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα χωριά μας. Αντιδήμαρχε, δεν κινδυνεύουν κατοικίες. Βλέπουμε τις φλόγες να είναι πολύ κοντά στα σπίτια. Οι κατοικίες και τα χωριά και εμείς ζούμε 5 μέρες μέσα στον κίνδυνο με ελάχιστες ώρες ύπνου. Και οι αγρότες και εμείς και οι πυροσβέστες και τα αέρα μέσα. Όλοι μαζί προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Φυσούν δυνατοί άνεμοι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή οι βορειοανατολικοί άνεμοι οι οποίοι φυσούν νομίζω ότι μας βοηθάνε ούτως ώστε η φωτιά να κατευθυνθεί προς τα καμένα και να μην δημιουργηθούν καινούργια μέτωπα. Να μην επιληθούν άλλα χωριά τα οποία βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Έχουν απομακρυνθεί όλοι οι κάτοικοι των δύο οικισμών για τους οποίους έχει έρθει μήνυμα 112 στις 2 το μεσημέρι. Οι κάτοικοι οι οποίοι έπρεπε να απομακρύνθηκαν, βρίσκονται σε συγγενικά του σπίτια. Η κοινωνική μέρημνα του Δήμου και η βοήθεια στο σπίτι έχει επικοινωνήσει με όλους όσους χρήζουν βοήθειας. Είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχθούμε σε κλιματιζόμενες αίθουσες και σε δωμάτια τα οποία έχουμε στις σφαίρες τους, ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, εδώ και λίγη ώρα δεν πετούν τα εναέρια μέσα. Έχετε κάποια ενημέρωση για ποιο λόγο? Τα εναέρια μέσα ήρθαν πριν από λίγο όταν τα χρειαζόμασταν και πραγματικά σώσαν το χωριό. Νομίζω ότι αν τους χρειαστούμε θα είναι πάλι δίπλα μας. Τώρα θέλουμε λίγο, επειδή δεν γνωρίζουμε εμείς, να μας περιγράψετε αυτό το μέτωπο από πού μέχρι πού επεκτείνεται. Αυτό είναι το μέτωπο το οποίο ήρθε στη Δημοτική Ενότητα Φερών και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης από το δάσος της Δαδιάς. Βόρεια εδώ μπροστά μας βλέπουμε τον οικισμό της Λευκύμης. Εδώ είμαστε στον οικισμό των Κύλων και σε μια απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων από εδώ είναι η Αλεξανδρούπολη. Από αυτήν την περιοχή μέχρι την Αλεξανδρούπολη όλα είναι καμένα. Ουσιαστικά δηλαδή το μέτωπο ενώθηκε με αυτό της Δαδιάς. Το μέτωπο το οποίο το Σάββατο το πρωί είχαμε εδώ στον οικισμό της Μελίας ενώθηκε με αυτό της Δαδιάς. Για τι έκταση τώρα μιλάμε, μέχρι πού επεκτείνεται, για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε? Το μέτωπο αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα, αλλά τα τετραγωνικά χιλιόμετρα τα οποία έχει πραγματικά γίνει μια τεράστια οικολογική ζημιά, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να τα υπολογίσει.
Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, μήνα, ο άνεμος που φυσάει βορειοανατολικά σπρώχνει τις φλόγες μακριά από τα χωριά, τουλάχιστον αυτό μας λέει ο αντιδήμαρχος. Ναι. Ωστόσο, βλέπουμε ότι δεν υποχωρούν ούτε οι φλόγες ούτε ο καπνός. Θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θεωρώ ότι θα περάσουν δύσκολες επόμενες ώρες εδώ οι κάτοικοι των χωριών του Νοτίου Εύρου. Είμαστε κοντά στις σφαίρες όμως. Είμαστε η Δημοτική Ενότητα Φερών. Ναι. Από εδώ είμαστε περίπου στα 5 χιλιόμετρα από τις σφαίρες. Οι οποίες βρίσκονται πιο νότια, δεν κινδυνεύουν βέβαια οι φέρες. Και έχει και στρατιωτικές βάσεις. Έχει και στρατιωτικές βάσεις. Ούτε τα χωριά μας θα τα αφήσουμε απροστάτευτα, ούτε τις στρατιωτικές βάσεις εμείς εδώ στον Εύρο. Αναστασία, πόσοι κάτοικοι είναι εκεί στο χωριό που βρίσκεσαι? Ναι, πόσα... Οι κάτοικοι στα Κύλα και στα Μέλια, σε αυτά τα χωριά που έχουμε, πώς είναι? Η Μελία είναι ένας οικισμός που έχει κατοίκους, έχει κάτω από 100 κατοίκους. Στα Κύλα μένουν ελάχιστοι. Είναι αυτοί ουσιαστικά είτε έχουν πρώτη είτε δεύτερη κατοικία και έρχονται εδώ ως παρασυριστές ή μετανάστες, οι οποίοι έχουν έρθει από τη Δυτική Γερμανία ή άλλες χώρες στις οποίες βρίσκονται. Ναι, ουσιαστικά και εμείς είδαμε ότι το συντονιστικό όλο ήταν στην Μελία. Εκεί λοιπόν είχαν συγκεντρωθεί οι τοπικοί φορείς της περιοχής και κάτοικοι δημιουργούσαν τις αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιοι κάτοικοι στα Κύλα και αυτοί μαζί με τους πυροσβέστες βοηθούσαν, δημιουργούσαν μια αλυσίδα για να μπορέσουν να σώσουν τα χωριά τους. Τώρα, από την αρχή της σύνθεσης μήνα μέχρι και τώρα, θεωρώ ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη. Ας ελπίσουμε έτσι να συνεχιστεί και να μπορέσουν να πετύχουν την κατάσβεση αυτής της φωτιάς για την ώρα, για την τελευταία ώρα, με επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρουμε σε πόση ώρα μπορούν να επανέλθουν και να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Είχαμε δει και Καναντέρ και τα Πετσετέλ πετούσαν διαρκώς πάνω από την συγκεκριμένη δασική έκταση. Ας ελπίσουμε να επιστρέψουν σύντομα. Και είδαμε μάλιστα, Αναστασία, στην αρχή της σύνδεσής μας και μία πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα που αποτυπώνει, νομίζω, και τον ηρωισμό των πυροσβεστών μας. Ήταν δύο οχήματα της πυροσβεστικής στην άκρη της φωτιάς. Μπροστά τους είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστιες φλόγες. Να, είναι αυτή η εικόνα που μας δείχνετε τώρα. Που μάλιστα... Αυτά τα οχήματα. Μπράβο, ακριβώς, ναι. Και δεν υποχωρούσαν. Και δεν υποχωρούν, ακριβώς. Και μάλιστα τώρα... με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Τζιόπλο, φωνάζαμε ότι θα καούν γιατί μένουν εκεί. Απορούσαμε κι εμείς οι ίδιοι. Ναι, και φαίνονται, ξέρεις, στην εικόνα να είναι τόσο μικροί μπροστά στην φλόγα η οποία ορθώνεται σε ύψος κάποιες φορές δεκάδων μέτρων. Και παρόλα αυτά δεν κάνουν πίσω, στέκονται απέναντί της και προσπαθούν με τη μάνικα, με ό,τι έχουν πάντως εκείνη τη στιγμή, να κάνουν ό,τι μπορέσουν.